Σας, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην κουζίνα μας. Τι γίνεται, Αλέξανδρε, καλά? Καλά, εσύ, πώς θα πας? Μια χαρά είμαι. Εδώ. Να σου πω, τι πες? Ενδιαφέροντα πράγματα. Σου φαίνονται μου ωραία. Μου φαίνονται ενδιαφέροντα, ξέρεις ότι το ριζότο μου αρέσει. Και είναι με έχεις ψήσει να τρώω λαχανικά, ούτως ή άλλως. Και έτσι θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ριζότο με αρακά, δυόσμο και κολοκυθάκι. Πάρα πολύ ωραίο μου λοιπόν, φαίνεται. Θα πεις όλα τα υλικά. Αμέ. Πάμε, πάμε. Ωραία. Εγώ θα πω τα υλικά και εσύ θα τα εγώ αναλάβεις στέλνω, τα υλικά. Στέλνω το τηγάνι. Ριζότο με αρακά και δυόσμο και κολοκυθάκι μου είπες, έτσι. Ακριβώς. 350 γραμμάρια ρύζι για ριζότο θα χρειαστούμε, 2 κουταλιές βούτυρο, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 200 ml λευκό κρασί. Αλλάζει κάρτα. 1,5 λίτρο ζωμό λαχανικών, 250 γραμμάρια αρακά βρασμένο, 100 γραμμάρια κολοκυθάκι, 2 κουταλιές φρέσκο δυόσμο, 100 γραμμάρια Φιλαδέλφια με ζαμπόν. Νομίζω ότι τελειώσαμε, σωστά? Τελείωσες. Μπράβο. Okay. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πόσα χρήματα και πόσα λεπτά. 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ημερίδα. Ημερίδα. Από τα πιο οικονομικά που έχουμε φτιάξει. Ναι, είναι πολύ φθηνό. Ναι. Και χρειαζόμαστε γύρω στα 22 με 23 λεπτά. Στο σύνολο, ένα ριζότο τόσα θέλει. Ναι. Από τη στιγμή που έχει φτιάξει το ζωμό, σε 22-23 λεπτά το ρύζι είναι έτοιμο. Άντε να φύγουμε. Άντε, να το πάμε. Φτιάξουμε λοιπόν. Έλα να αλλάξουμε θέση. Έλα, έλα να αλλάξουμε, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ζωμό είναι ζεστό. Και τον έχουμε ζεστό έτσι ώστε να μην κρυώνει το ριζότο την ώρα που βράζει. Και εγώ ξεκινάω. Έχω σκόρδο και κρεμμύδι. Πολύ αυτό ωραία. Λοιπόν εγώ θα το ψιλοκόψω. Και πολύ καλά θα κάνει. Όσο εσύ το ψιλοκόβεις, εγώ θα σας θυμίσω ότι στο www.megatv.com κάθετος παρέα στην κουζίνα μπαίνετε και βρίσκετε όλες μας τις συνταγές και τα μυστικά, αλλά και τον τρόπο για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Θέλετε την αγαπημένη σας Φιλαδέλφια συνταγή και κερδίζετε το αγαπημένο σας τύρι κρέμα για ένα χρόνο, αλλά και την ευκαιρία να έρθετε εδώ την Παρασκευή να μαγειρέψουμε παρέα. Και να γίνει χαμός, όπως έχουν έρθει όλοι αυτοί οι φίλοι. Όσο λοιπόν έχω κόψει το σκόρδο και ψιλοκόβω και το κρεμμύδι, θέλω να πάρεις το ελαιόλαδο που ωραία, ναι. Έλα, πάρτο. Θέλω να ρίξεις 2-3 κουταλιές μέσα στο τηγάνι, το οποίο ζεσταίνεται σιγά-σιγά. Όχι σιγά-σιγά, σε δυνατή φωτιά το βλέπω το τηγάνι. Ναι, ενώ το έχω βάλει και. Α, ναι, το έχεις βάλει. Το σκρύο έχει αρχίσει και ζεσταίνεται σιγά-σιγά. Ναι. Και προσθέτεις και το βούτυρο. Και προσθέτω και το βούτυρο. Όλο αυτό το βούτυρο θέλω να βάλεις το μισό στην αρχή. Α, οκ. Και βάζουμε και στο τέλος λίγο βούτυρο μαζί με την κρέμα να δέσει. Μάλιστα. Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω και ζεσταίνεται. Ναι, βέβαια να με ρωτήσεις. Να το δες πώς είναι από το ριζότο, ναι. Για πες. Και εδώ είχαμε να φτιάξουμε ριζότο. Ο αρακάς μας είναι φρέσκος ή κατεψυγμένος? Λοιπόν, ωραία ερώτηση, γιατί εδώ έχουμε και τύπ να σου πω. Α. Μυστικό. Ο αρακάς είναι κατεψυγμένος. Να πούμε όμως ότι όλοι οι κατεψυγμένες αρακάδες, κυρίες και κύριοι, είναι πάντα προζεματισμένοι. Που σημαίνει ότι είναι σαν να έχουν βράσει λίγο, γι' αυτό δεν χρειάζεται να τους βράσουμε πάρα πολύ. Α, μάλιστα. Και αν θέλουμε να διατηρούμε και το χρώμα τους ωραίο και κρύο, αυτό είναι σύν το λέω τώρα, μπορούμε όταν τους βράζουμε να τους ρίχνουμε μέσα σε κρύο νερό. Ναι, 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 γιατί να... το κρύο νερό διατηρεί το πράσινο χρώμα. Ακριβώς. Στα πράσινα λαχανικά. Έτσι. Το έχω μάθει αυτό. Λοιπόν, προσθέτουμε σκόρδο. Ωραία, κρεμμυδάκι. Και κρεμμύδι και εσύ. Τσιγαρίζεις καλά μαζί με την κουτάλα σου, να τους μπορείς να το σοτάρεις κιόλας όπως ξέρεις πολύ καλά. Άμα θες το σοτάρω κιόλας. Και όσο το κάνεις αυτό, εγώ έχω ένα κολοκυθάκι το οποίο το έχω πλύνει πάρα πολύ καλά και θα το κόψω σε μικρά κυβάκια, τα οποία δεν τα βάλουμε τώρα, τα βάλουμε προς το τέλος του βρασμού και επειδή θα είναι κυβάκια πολύ μικρά, θα έρθουν να βράσουν πολύ γρήγορα. Μαζί με τον αρακά, τον οποίο τον έχουμε ήδη εμείς προβράσει, τον βλέπουμε εδώ πέρα. Κόβω λοιπόν το κολοκυθάκι. Για να δω, μαλάκωσε καθόλου το σκόρδο και το κρεμμύδι? Αμέ, ναι. Ωραία, εφόσον έχει μαλακώσει μπορείς να προσθέσεις μέσα το ρύζι μας, όσο κόβω εγώ το κολοκυθάκι. Το ρίχνω εδώ. Ναι, μόνο σου την κάνεις συνταγή από ό,τι κατάλαβες, καλή χαρά. Το ρίχνεις όλο, ανακατεύεις. Στα κρεμμύδια και στα σκόρδα και στα κλάματα, γιατί έχω δακρύσει ήδη. Μέχρι εγώ το... είμαι εσύ. Ήσυχα περνάς εκεί. Εγώ δεν έχω τα κουτάκια μου. Μια χαρά. Λέγε, τι άλλο θες? Ανακατεύεις καλά και σιγά σιγά μπορείς να ρίξεις. Σαλάτι και πιπέρι δεν θέλει. Θα ρίξεις τώρα, θα σου ρίξεις. Μην ανησυχείς. Θα ρίξεις το αγαπημένο σαλάτι και το σκοτριμένο πιπέρι. Για μπορείς, πες, λοιπόν, τι μπορείς να σβήσεις με το κρασί. Να το. Μην το πεις, να σβήσεις. Καθόλου. Καθόλου. Το ρίχνω τώρα. Ναι. Άντε πάμε. Τέλειο. Ωραία. Τέλειο. Σούπερ. Ανακατεύεις και μόλις αυτό έχει αρχίσει να το κρασί έχει αρχίσει να το προφάει το ρύζι, έχεις το ζωμό, ο οποίος όπως είπαμε είναι ζεστός για να μην κόβει το βρασμό και ρίχνεις κουταλιά το ζωμό μέχρι το ρύζι σου να βράσει. Αυτό θα σου πάρει περίπου γύρω στα 20 λεπτά. Το ξεκινάω τώρα? Ναι, για να δούμε. Άμε. Βέβαια, μπορείς να ξεκινήσεις. Ρίξε λοιπόν την πρώτη κουταλιά. Έτσι.
Επειδή είναι αρχή, μπορείς να ρίξεις και μια δεύτερη στην αρχή. Άμα θες. Να το δούμε πώς γίνεται. Ό,τι πει ο αρχηγός. Πώς το βλέπεις? Μια χαρά. Θέλει ακόμα 5-6 λεπτά. Είναι η ώρα να βάλουμε τώρα μέσα το κολοκυθάκι. Έτσι ώστε σε αυτά τα 5-6 λεπτά να βράσει και να ρίξουμε και τον αρακά. Okay. Εσύ θα προσθέσεις 1-2 κουταλιές ζωμό. Θα το αφήσεις συνέχεια να σιγοβράσει. Και ανακάτεψε καλά. Λοιπόν, έχω ρίξει το βούτυρο που είχαμε αφήσει το μισό. Ωραία, εντάξει. Εγώ υψηλόκοψα το δυόσμο. Και παίρνω και 100 το φιλαδέλφια με ζαμπόν και ρίχνω 100 γραμμάρια, σωστά? Ακριβώς. Μπράβο. Ανακατεύεις να δέσει και μετά σερβίρουμε σε αυτό το ωραίο πιάτο που έχω εδώ. Το φτιάξεις τέλεια, ε. Νομίζω να το φτιάξεις και στο σπίτι σου πολύ άνετα, έτσι δεν είναι? Εύκολο είναι, ναι. Έλα, ρίξεις εσύ να ανακατεύω εγώ. Μία κουταλιά. Δύο κουταλίτσες, θα ρίξω άλλη μία μικρούλα. Λοιπόν, εδώ. Όταν έχει και λίγο υγρό μέσα, όπως βλέπεις, τι κάνει, βοηθάει να λιώσει κατευθείαν, ναι, και να έρθει να δέσει το ριζότο μας. Και είναι ωραίο. Θέλω να μου ρίξεις το δυόσμο. Ναι. Κατά τη διάρκεια του βρασμού είχες ρίξει αλάτι και πιπέρι, ναι, και έτσι είμαστε έτοιμοι. Το ρίχνω. Ρίξ' το. Και όσο σερβίρω εγώ, εσύ μπορείς να χαιρετήσεις τους καλούς μας φίλους. Λοιπόν. Αυτό ήταν το ριζότο μας, με το κολοκυθάκι του, με τον αρακά του, με το δυόσμο του που έπεσε μόλις. Να είστε καλά, να είστε εδώ, παρέα, έτσι, στην κουζίνα, κάθε μέρα, μαζί. Γεια σας. Γεια.